Ο Ντέιβις Παντότσι διαμαρτυρήθηκε για το ότι η μπάλα ήταν στο κατέβασμα. Κακώς προσπάθησε ο Πεδουλάκης να γυρίσει την μπάλα στον Ντέιβις, που εδώ πήδηξε πάρα πολύ ψηλά και καρφώνει την μπάλα μετά από το εντυπωσιακό rebound που κέρδισε. Βλέπουμε εδώ το κάρφωμα της μπάλας από τον Ντέιβις και 16-18 θα λέγαμε. Ο Σεβίτς να εξαντλήσει, θα λέγαμε, τον Ράτζα στέλνοντάς του. Και τώρα που δύο βολές πήδηξε κατακόρυφα και έκοψε την μπάλα, βλέπουμε σε επανάληψη το κόψιμο του Ντέιβις. Βέβαια ήρθαν σε επαφή τα σώματα, αλλά ο Ντέιβις μία σε μία βολές λοιπόν για τον Μινά Γκέκο, που είναι εύστοχος. Σε επανάληψη η άστοχη προσπάθεια του Παπαπέτρου, το rebound από τον Ντέιβις, το κάρφωμα και το φάουλ που κέρδισε από τον Ράτζα. Από άλλη κάμερα, σε επανάληψη και πάλι. Εύστοχος ο κατά 10 χρόνια νεότερος του Ντέιβις, κατάφερε να ρίξει κάτω. Ζώνο από τον Πεδουλάκη και καλάθι από τον Φίλι του Παναθηναϊκού, σε επανάληψη το κόψιμο του Ντέιβις. Ντέιβις πήδηξε ο Νικολάη αρκετά πιο νωρίς, δεν συγκράτησε. Αλλά η Ντέιβις στο lay-up που επιχείρησε, το σταμάτημα από τον Μαχόρν. Ο Οικονόμου είναι ακίνητος όπως βλέπετε και δέχεται το σπρόξιμο από τον ώμο του Μαχόρν ακριβώς στο στομάχι του.